Κύριε Υπουργέ, ακούσαμε την απάντηση στην ερώτηση, στην αγωνία που μετέφερε εδώ ο βουλευτής της περιοχής. Πρέπει να πούμε την τραπεζική όμιλη που ξεκοκάλυσαν δισκρατικές επιδοτήσεις για την ανακεφαλοποίησή τους, που καταπίνουν διφάγα τα σπίτια της λαϊκής οικογένειας, που χρεώνουν ακριβά τις ιντερνετικές υπηρεσίες, έρχονται και κλείνουν υποκαταστήματα και μάλιστα σε παραμεθόριες περιοχές, απολύουν εργαζόμενους. Έχουν αναγγείλει θα κλείσουν 41 καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και 45 καταστήματα της Τράπεζας Πυριός σε όλη την Ελλάδα. Στην πλειονότητά τους πρόκειται για καταστήματα που βρίσκονται, όπως είπα, σε απομακρυσμένες παραμεθόριες περιοχές, σε νησιά και σε περιφερειακές πόλεις απομακρυσμένες από τις πρωτεύουσες των νομών. Σε αντίστοιχο κλείσιμο καταστημάτων έχουν προχωρήσει και οι άλλες δύο λεγόμενες συστημικές τράπεζες, η Alpha Bank και η Eurobank. Η διαχρονική αυτή πολιτική των τραπεζών, με βάση τα στοιχεία της Ομοσπονδίας των Τραπεζοϊπαλλήλων, έχει συρρυκνώσει την τελευταία δεκαετία το δίκτυο των καταστημάτων κατά 50% και την απασχόληση κατά 34,3%. Οι εργαζόμενοι των συγκεκριμένων καταστημάτων θα έχουν να επιλέξουν την εργασία σε άλλους νομούς και να εργαστούν χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους, την αλλαγή αντικειμένου εργασίας που ίσως σημαίνει μειώσεις μισθών, τη μεγάλη εντατικοποίηση και στοχοδοσία. Δέχονται αφόρητες πιέσεις για συμμετοχή στην εθελούσια, αλλιώς θα μπουν σε αργία με πιθανή προοπτική την απόλυση. Ήδη η Τράπεζα Πυριός ξεκίνησε να ενημερώνει ότι θα θέσει σε διαθεσιμότητα αργία 140 περίπου εργαζόμενους που δουλεύουν σε αυτά τα καταστήματα και δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα να συμμετέχουν στην οικειοθελή απόλυσή τους, την εθελούσια όπως τη λένε. Το κλείσιμο των καταστημάτων σε συνθήκες πανδημίας, που θα πρέπει να αποφεύγει το συνωστισμός, θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στα κοντινά καταστήματα των τραπεζών. Επιπλέον σοβαρά προβλήματα, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, αντιμετωπίζουν συνταξιούχοι, αγρότες, αλληλείς και άλλοι μικροεπαγγελματίες, οι οποίοι ούτε εξοικειωμένοι με την ηλεκτρονική τραπεζική είναι, ούτε αντέχουν το κόστος των συχνών μετακινήσεων σε άλλες πόλεις. Γι' αυτό λοιπόν σας ρωτάμε τι μέτρα αποτελείστε να πάρετε, ώστε να μην κλείσουν τα καταστήματα των τραπεζών, ιδιαίτερα μέσα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας, να μην χάσουν κανένα εργασιακό, μισθολογικό ή ασφαλιστικό τους δικαίωμα οι εργαζόμενοι και να σταματήσουν οι πιέσεις που δέχονται για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. Πολύ περισσότερο να μην βγουν στη διαθεσιμότητα οι εργαζόμενοι που δεν δέχονται να συμμετέχουν στις εθελούσιες. Να συνεχίσει να εξυπηρετείται από τα συγκεκριμένα υποκαταστήματα ο κόσμος, που είναι κυρίως αγρότες, ηλικιωμένοι, συνταξιούχοι, κτηνοτρόφοι και αλλιείς, κάτοικοι των γύρω περιοχών. Περιμένουμε απαντήσεις συγκεκριμένες, κύριε Υπουργέ, και πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση έχει ευθύνες. Δεν είναι όλα η αγορά. Η κυβέρνηση έχει συμβάλει αρκετά στην ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Βέβαια, ο λαός την πλήρωσε όλη αυτή την ανακεφαλοποίηση τους. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Λάτε, κύριε Υπουργέ. 3 λεπτά, μην το ξεχνάτε. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έλεγα καταρχήν ότι προφανώς και ξέρουμε στα προηγούμενα χρόνια που έγινε ανακεφαλοποίηση με τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου. Γι' αυτό ακριβώς η κυβέρνηση χειρίζεται πολύ σοβαρότητα τα θέματα που αφορούν τον τραπεζικό τομέα και προσπαθεί μέσα σε ελάχιστα, σε χρόνους ρεκόρ, να κάνει τομές, να κάνει μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα δώσουν και πάλι τη δυνατότητα στις τράπεζες να παίξουν το ρόλο τους, υπηρετώντας ακριβώς το δημόσιο συμφέρον και παρέχοντας την χρηματοδότηση που χρειάζεται η πραγματική οικονομία και ιδιαίτερα εκείνη που είναι η πιο ευαίσθητη και η πιο ευάλωτη. Θα ήθελα και πάλι να πω ότι να έχουμε υπόψη μας ότι το φαινόμενο του κλεισίματος των υποκαταστημάτων δεν είναι κάτι ιδιαίτερα ελληνικό, που συμβαίνει βέβαια εδώ σε μια πολύ μικρή κλίμακα. Θα είδατε οι προσεκτικότεροι εξ ημών σήμερα ότι η μεγαλύτερη γαλλική τράπεζα κλείνει 600 υποκαταστήματα. Άλλες κλίμακες, άλλες διαστάσεις, άλλες χώρες. Αλλά θέλω να πω, είναι ένα ευρύτερο φαινόμενο το οποίο επηρεάζει η τεχνολογία, επηρεάζει ο ταγωνισμός και κυρίως επιβάλλεται η προσαρμογή όλων των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των τραπεζών σε αυτές τις συνθήκες. Αυτό όμως δεν σημαίνει και πάλι ότι δεν πρέπει να έχουμε τις αναγκαίες εκείνες ευαισθησίες. Και όπως είπα, φροντίζουμε
για να μπορέσουμε να υπάρξουν τα βέλτιστα υποκατάστατα της προσφορές αναγκαίας εκείνης προσφοράς υπηρεσιών στις πιο απομακρυσμένες και ιδιαίτερα τις παραμεθόριες περιοχές με τους τρόπους που προαναφέρθηκα. Θα ήθελα όμως να πω τα εξής. Όσον αφορά τους εργαζομένους, που είμαστε πολύ ευαίσθητοι και στα θέματα αυτά, οι τράπεζες στις οποίες αναφερθήκατε, ρωτήσαμε και μας διαβεβαιώνουν ότι μετά με συμφωνία με την ΟΤΟΕ, όσοι από τους εργαζόμενους υποκαταστήματα υπέβαλαν αιτήματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγηση υποψηφίων για διεκδίκηση μιας από τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Όσοι δεν επιλεγούν ή δεν υπέβαλαν αίτημα θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη θέσεων εργασίας για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί επαρκή αιτήματα κάλυψης. Όσοι δεν θα έχουν τοποθετηθεί μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρων θα τοποθετηθούν με βάση τις ανάγκες της τράπεζας σε υποδιαμόρφωση μονάδες κεντροποιημένων εργασιών. Ακόμα και αν δεν έχει προκύψει μέχρι σήμερα κανένα σχετικό θέμα με την απόλυση εργαζομένων, εμείς το παρακολουθούμε. Όσο δε για τα θέματα τα οποία αφορούν την προστασία του τραπεζικού συστήματος και ιδιαίτερα και των χρεώσεων και άλλων θεμάτων τα οποία έχουμε συζητήσει, θα ήθελα να πω μέσα στις επόμενες μέρες, κυρία Πρόεδρε, ένα λεπτό, θα έρθει στη Βουλή διάταξη για τη ρύθμιση των διατραπεζικών προμηθειών για πράξεις πληρωμών με κάρτες, έτσι ώστε να διασφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματα των χρηστών και να επιβάλλονται κυρώσεις όπου παραβιάζονται οι σχετικές διατάξεις. Ακόμα, θα φέρουμε στη Βουλή και διάταξη η οποία διασφαλίζει την ορθή εποπτεία του πλαισίου των ηλεκτρονικών πληρωμών εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των συναλλασσομένων. Θα ήθελα και πάλι να πω, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν με τη μεγαλύτερη ευαισθησία και ιδιαίτερα κοινωνική σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα να πετύχουμε στις μεταρρυθμίσεις, να μπορέσει το τραπεζικό σύστημα να σταθεί και πάλι στα πόδια του εύρωστο ώστε να πραγματοποιηθεί ο θεμητός στόχος που είναι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Σημαντικής, αναγκαίας προϋπόθεσης για οποιαδήποτε ανάπτυξη και ιδιαίτερα για οποιοδήποτε ευημερία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και ο κύριε Υπουργέ, αλλά και κύριε συνάδελφε. Είναι γνωστό ότι οι τραπεζικοί όμιλοι είναι μεγάλες επιχειρήσεις με διακλαδική δραστηριότητα. Και βέβαια είναι, να το πω έτσι, κράτος εν κράτη και εσείς δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς παρά να υπηρετήσετε τους σχεδιασμούς και τις ανάγκες τους. Το Δεκέμβριο του 19 η Τράπεζα της Ελλάδας έκανε την έκθεσή της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα για τις τράπεζες. Εκεί φαίνεται καθαρά ποιος είναι ο στόχος αυτού του εξυγχρονισμού των τραπεζών. Λέει, τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν περαιτέρω υποχώρηση κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης συρρήκνωσης του προσωπικού και του διοικητικού καταστημάτων. Αυτό αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενισχύθηκαν τα λειτουργικά έξοδα το πρώτο εξάμηνο του 19 και βελτιώθηκε ο δείκτης της αποτελεσματικότητας. Το κλείσιμο των καταστημάτων και η συνεχιζόμενη μείωση του προσωπικού αποτελούν τη βασική πηγή για την ενίσχυση στα λειτουργικά κέρδη των τραπεζών στις σημερινές συνθήκες, γι' αυτό και είναι πάει για τακτική τους την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, το 2009 οι τράπεζες διέθεταν 4.163 καταστήματα και απασχολούσαν 66.969 εργαζόμενους, ενώ το 2019 διέθεταν μόλις 1.838 καταστήματα και 37.744 εργαζόμενους. Με άλλα λόγια, κύριε Υπουργέ, μείωσαν τα καταστήματα κατά 55,7% και το προσωπικό κατά 43,65%.
Και όπως σας είπα και στην ερώτηση, οι σχεδιασμοί είναι αυτοί που σας είπαμε. 41 καταστήματα κλείνει η Εθνική Τράπεζα, 45 η Πειραιώς, 750 εργαζόμενοι της Eurobank μειώθηκε, απολύθηκαν ουσιαστικά. Η Alpha Bank επίσης μετέφερε εκατοντάδες εργαζόμενους σε άλλες εταιρείες. Βέβαια, οι εκβιασμοί και οι πιέσεις των εργαζόμενων, κύριε Υπουργέ, είναι καθημερινή πρακτική στις τράπεζες. Εθελούσιες αποσχέσεις, κλεισίματα καταστημάτων. Εδώ είχαμε στα δίκαια, στο Τρίγωνο. Εκεί που οι κάτοικοι φυλάνε θερμοπύλες και προχθές συλλάβανε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου γιατί διαμαρτυρήθηκε το κλείσιμο της τράπεζας. Πού στα δίκαια. Εκεί που λέτε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι κάτοικοι, να παραμείνουν, να έχουν υπηρεσίες τέτοιες ώστε η ποιότητα ζωής τους να είναι καλύτερη, να μην φύγουν από τον τόπο. Κι όμως εσείς κλείνετε και τις τράπεζες. Είναι δική σας ευθύνη. Είναι δική σας ευθύνη. Όπως βέβαια και στις υπόλοιπες περιοχές. Εμείς τώρα, για να μην τρώω το χρόνο, πιστεύω ότι τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν είναι τεράστια. Δεν μπορεί, κύριε Υπουργέ. Θα πρέπει να κάνετε μαθήματα. Να μαζέψετε όλους τους υπερήλικες των περιοχών και να τους κάνετε μαθήματα. Πώς να πηγαίνουν στα ATM. Πώς να χρησιμοποιούν την κάρτα. Μην είναι δυνατόν τώρα. Τι είναι αυτά. Πώς θα γίνει. Θα πρέπει να έχει κάθε ένας έναν άνθρωπο δίπλα του. Ξέρετε πολύ καλό ότι οι παραμεθόριες περιοχές έχουν κύρια ηλικιωμένους. Έχουν κύρια, αν θέλετε, κατοίκους οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί με τα νέα προϊόντα αυτά, με την εντρενδική, να το πω, διαδικασία. Τι θα κάνουν αυτοί. Το κόστος της μετακίνησής τους είναι τεράστιο. Δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν. Άρα λοιπόν θέλει από εσάς, από την κυβέρνηση, να παρεύετε άμεσα, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η διαδικασία, γιατί βεβαίως είναι μια διαδικασία η οποία θέλει να αυξήσει τα κέρδη των τραπεζών, σε βάρος των υπηρεσιών στους κατοίκους και σε βάρος των εργαζομένων, οι οποίοι ή θα απολυθούν με εθελούσια κτλ. Ή θα πάνε σε άλλα τμήματα με μείωση των αποδοχών, με άλλες εργασιακές σχέσεις. Αυτή θα είναι η εξέλιξη. Και αυτή η εξέλιξη δεν είναι θετική. Αυτή η εξέλιξη είναι αρνητική και η κυβέρνηση οφείλει να πάρει μέτρα, αλλιώς θα έχει τη μεγάλη ευθύνη.